Η Καλλιόπη πρέπει να πεθάνει. Απόψε κιόλας. Πώς θα το κάνω απόψε, κυρία Αμάλια? Πρέπει να το οργανώσω κιόλας. Άμα η δούλα πεθάνει πριν κλείσουν 24 ώρες από το μυστήριο, ο γάμος δεν ισχύει. Κατάλαβες τώρα? Τι μας λες, παιδί μου? Ακριβώς. Θέλει να σκοτώσει τη Ζορζέτ. Βρε, παιδιά, τι γίνεται εδώ μέσα? Δεν έχουμε χρόνο, κινδυνεύει η Ζορζέτ. Τι καθόμαστε, παιδιά, πάμε να την προστατεύσουμε. Τι καθόμαστε, πάμε. Tiens, mon petit chou. Pour moi, c'est gentil. Oui, c'est pour toi. À votre santé. Santé. Τίποτα, μας είπε απλά η Νικολέτα ότι μας ψάχνατε και έτσι ήρθαμε όσο πιο γρήγορα γίνονταν. Συγγνώμη, μητέρα. Είμαστε καλά, μου φαίνεται. Ποιος η γάμος, Χάρη, θα πάθεις τίποτα. Τι να κάνω, κυρία Αμαλία, με τόσες παρανομίες που με βάζετε να κάνω και ο θερμίδες. Πρέπει να κάνουμε, δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Αρχικά δεν πρέπει να αφήσουμε τη Ζορζέτ στιγμή από τα μάτια μας. Δίκιο έχει. Ναι, δίκιο έχει. Αλλά πες ότι απόψε την προσέχουμε. Από αύριο όμως τι γίνεται που θα είναι μόλις εδώ μέσα. Για μισό λεπτό. Γιατί δεν φεύγουμε όλοι μαζί αύριο το πρωί? Ναι, και να πάμε πού? Στο εξωτερικό της Αμαλίας στην Κηφισιά. Λες? Γι' αυτό δεν μας το έδωσε, γιατί να μην το χρησιμοποιήσουμε. Λέμε ότι εμείς θέλουμε να φύγουμε και δίθεν θέλουμε και παρέα. Ναι, και σκισπά. Αχ, πώς το λένε το μετά? Après. Après, μωρή, après. Είσαι η πιο όμορφη και η πιο έξυπνη γυναίκα στον κόσμο. Υπερβολέ. Δεν είμαι και η πιο έξυπνη. Λοιπόν, παιδιά μου, να ζήσετε ευτυχισμένοι και να προσέχετε. Ευχαριστούμε. Θεία, ευχαριστούμε. Φεύγεις, Μάρο μου? Ναι, Αμαλία μου. Πολύ καλά θα κάνεις. Στην κατάστασή σου θα έπρεπε ήδη να είσαι στο κρεβάτι. Και εσύ στην κατάστασή σου θα έπρεπε ήδη να είσαι στη φυλακή, αλλά δεν το κάνω θέμα. Πάμε, Σταυρή. Το λιγδιάρι έτσι μου έρχεται να τον πνίξω. Όχι, χάρη που δεν θέλω ούτε καν να τον ακουμπήσω. Συγκρατήσου, Παυλίτο. Παυλίτο, συγκρατήσου. Ξύπνα μου, Σχάρη. Δεν κοιμάμαι, κυρία Αμαλία. Εξετάζω την πολυθρόνα για δακτυλικά αποτυπώματα. Τι λες, βρε, πείθηκε. Μ' έφυσες από τις πολλές μπριζόλες. Μη μου μιλάτε κατά αυτόν τον τρόπο, κυρία Αμαλία. Αποσυντονίζομαι. Να βλάχω. Έχουμε δουλειά. Λοιπόν, παιδιά μου, πώς πάει? Α, μητέρα, όλα τέλεια. Απόψε έχετε ξεπεράσει τον εαυτό σας. Να δούμε πότε θα ξεπεράσεις εσύ τον εαυτό σου. Τι εννοείται, μητέρα? Ξέρεις τι εννοώ. Να πάρεις την αγαπημένη μας νυφούλα και να ανεβείτε πάνω στο δωμάτιο. Να κρατήσεις το γόητρο των μαυρομιχαλαίων ψηλά. Τι είναι αυτά που λέτε, μητέρα? Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Ναι. Και τι κάνετε εσείς, δηλαδή? Όχι, μητέρα, η Καλλιόπη απλώς εννοεί ότι δεν βιαζόμαστε. Περίεργο. Τόσα χρόνια περιμένατε. Ακριβώς. Δεν πειράζει να περιμένουμε και λίγες ώρες ακόμα, ε? Καλέ, τι έπαθε το φυτούλι? Αυτοκτόνησε, μητέρα. Τι βλακίες λες, χρυσό μου, αυτοκτονούν τα φυτά? Ναι, μητέρα. Θυμάστε το συμμαθητή του Αλκιβιάδη, τον Φρίτς? Συνέχεια φυτό τον αποκαλούσατε και ξαφνικά μια μέρα αυτοκτόνησε. Εκτός βέβαια και αν κάποιος του ρίξε δηλητήριο. Τι χλαμάρες λέτε. Ποιος να ρίξει δηλητήριο στο φυτό? Για τον Φρίτς μιλάμε, μητέρα. Α,
για το Φρίτς. Κοίτα, 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 σαν να πέρασε περονόσπορος από πάνω του. Πέρασε περονόσπορος πάνω από τον Φρίτς. Για το φυτό μιλάμε, μητέρα. Καλά, με έχετε μπερδέψει τελείως. Πάω να περιποιηθώ τους καλεσμένους μας. Α, θα περιποιηθεί και τους καλεσμένους τώρα. Με την καλή έννοια το λέει. Ευτυχώς, γιατί θα πρέπει να φτιάξουμε ομαδικούς τάφους μετά. Σίγουροι πως κάτι ξέρουν. Έχουν αρχίσει να φέρονται πολύ περίεργα. Πάντως πρέπει να προσέχετε. Και οτιδήποτε ύποπτο συμβεί, να με ειδοποιείτε αμέσως. Μετά άλλα τα λαμόγια που σου είπα να παρακολουθήσεις, τι έκανες? Όλα είναι υπό έλεγχο. Μην ανησυχείτε. Τόσα χρόνια κατάσκοπος των Βρετανών ήμουνα. Μέχρι να καταλάβουν ότι που λέγα μυστικά στους Γάλλους, βέβαια. Ένα γλιώδες ασπόνδυλο είσαι. Αλλά ικανότατο ασπόνδυλο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Υπόχρεος. Παρακαλώ. Τι θα λες να γίνεις ο πρώτος σκάουντερ του Παναθηναϊκού? Τι είναι Παναθηναϊκός? Μία ποδοσφαιρική ομάδα που ιδρύσαμε φέτος. Α, ναι, κάτι άκουσα. Σας έχω μάλιστα και τις πρώτες πληροφορίες. Ναι. Για, λέγε. Ετοιμάζουν μια καινούργια ομάδα που θα σας δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον. Σοβαρά μιλάς? Πού γίνεται αυτό? Κάτω στον Πειραιά. Ιάκωβε! Πω, πω, πω! Τι ωραίο σπίτι είναι αυτό! Λοιπόν, εμένα με συγχωρείτε, πάω να καθαρίσω τις κάμαρες. Τι λες, βρε Καλλιοπάκη, ξεχάστηκες πάλι, βρε. Τώρα πια είσαι η κυρία του σπιτιού, αγάπη μου. Η συνήθεια καρδιά μου. Είμαι η κυρία του σπιτιού. Θα τα ετοιμάσω όλα εγώ, κυρία. Εσείς μην ανησυχείτε για τίποτα. Έλα, βρε Χρυσάνθη, μη μου μιλάς στον πληθυντικό. Βρε εμένα. Εμείς είμαστε σαν αδερφάδες. Έλα, έλα, πάρω αυτά και πήγαινε. Εντάξει, με τα παράθυρα, ασφαλώς από μέσα, βέβαια, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Οι άνθρωποι της μητέρας μπορούν να βλάψουν τη ζορζέτα οπουδήποτε. Ναι, σε αυτό δεν είχε άδικο. Μήπως πρέπει να συμβουλευτούμε τη θεία Μαργό? Νομίζω ότι είναι η μόνη που ξέρει πραγματικά ποια είναι η μητέρα σας. Πάμε τώρα κιόλας να τη βρούμε. Δεν θέλω να την αφήσω μόνη της. Καλύτερα να πάτε εσείς δύο να τη φέρετε εδώ. Ναι, έχει δίκιο το παιδί. Θα πάμε, πουλάκι μου. Μόνο ας περιμένουμε να βραδιάσει, μην μας δει κανένα μάτι. Mm. Έλα, θα πάρουμε άλλο. Τι έχει το παιδί? Τι έχει? Είδε το φυτό ξεραμένο και κατέρευσε. Oui. Εσύ μου το είπαν, εσύ έπρεπε να το φροντίσεις το φυτό, Καλλιόπη! Εγώ! Ποιος το είπε? Έλα, βρε παιδιά, ας μιλήσει κάποιος. Δε, του τα λες εσύ καλύτερα. Α, πάλι Καλλιόπη να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Έλα, βρε αγαπούλε μου. Τέλος πάντων. Άλκη, παιδί μου. Θέλει. Πάμε λίγο μέσα να μιλήσουμε. Έλα. Έλα, παιδί μου, θα σου εξηγήσω, με κάνεις έτσι. Έλα. Έλα εδώ, Αλκιέ. Κάτσε εδώ, πουλάκι μου, και μη κλαις, καρδούλα μου, μη κλαις. Όσο και να κλάψεις το φυτό, δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Αλλού είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πού? Πού? Λοιπόν,
Λοιπόν, άκου, παιδί μου, το μεγάλο πρόβλημα είναι, δηλαδή, μεγάλο πρόβλημα όταν λέμε, είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι διώκεται και ποινικά, κατάλαβες, βέβαια, τι το θες να μου πεις, αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή, όχι ότι, τι λέω, Παναγία, όχι ότι συμβαίνουν κάθε μέρα, αλλά συμβαίνουν, κατάλαβες, δεν θέλει πολύ παιδάκι μου να τους βουρήξει κάποιου και να αρχίσει να καθαρίζει κόσμο, κατάλαβες, βέβαια, αυτό όχι ότι είναι τεκμηριωμένο, γιατί... Καλλιόπη, ναι. Κοίταξε να δεις, μην παίρνεις από τα χάπια του Σόλωνα. Σε χαλάνε. Βρε, άισε χτύρι που θα μου πεις ότι φταίνε τα χάπια. Λοιπόν, θα στα πω και ό,τι να γίνει, ας γίνει. Άκου, παιδάκι μου. Εδώ και λίγο καιρό η θεία Μαριγό μας έλεγε διάφορα περίεργα πράγματα για τη μητέρα σου. Μετά από πολύ ψάξιμο, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο πατέρας σου δολοφονήθηκε. Το ίδιο συνέβη και με τη γυναίκα του Ιάκωβου την πρώτη και με τη γυναίκα του Σόλωνα. Και θυμάσαι εκείνο το συμμαθητή σου, το Φρίτς, που νομίζαμε ότι αυτοκτόνησε. Mm. Δεν αυτοκτόνησε, πουλάκι μου. Τον φάγανε. Και πριν λίγο καιρό έγινε και μία απόπειρα δολοφονίας εναντίον της Ζορζέτ. Και για όλα αυτά, παιδί μου, φταίει η Αμαλία. Η μητέρα. Άρκη! Άρκη! Άρκη, πουλάκι μου! Ξύπνα, βρε, Άρκη! Καλλιόπη! Έλα. Καλλιόπη! Έλα. Η μητέρα! Ορφούτη! Έλα, βρε, παιδάκι, με τρομάζεις! Η μητέρα! Ναι. Καλλιόπη, φοβάμαι! Η φοβάσαι. Όχι, όχι, θέλω να πάω να πάρω τον Απολέοντα. Ναι. Να τον φέρω να έρθουμε να μείνουμε εδώ, Καλλιόπη. Δεν πάω στο σπίτι. Ναι, όχι, ευχαρίστω να το κάναμε, αλλά ξέρεις κάτι, καρδούλα μου. Χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο να έχουμε εκεί, να κατασκοπεύει, να βλέπουμε τι γίνεται, κατά να βοηθήσει και τα αδέρφια σου. Τι έγινε, Καλλιόπη μου. Άστα, άστα, μην τα ρωτάς. Τέλος πάντων, τον έστειλα σπίτι και ο Θεός σας βάλει το χέρι του. Λοιπόν, όταν εγώ σας έλεγα ότι η Αμαλία τρώει το τζάπτο να τεροβγάλει για πρωινό, εσείς μου λέγατε να ζητήσω ακρόαση από τον Φρόιντ. Σίγμουντ Φρόιντ. Oui. Ακούστε. Από εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και αν νομίζετε ότι επειδή φύγατε από το αρχοντικό έχετε κιόλας γλιτώσει, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Η Αμαλία έχει βάλει ανθρώπους και σας παρακολουθεί. Εγώ πάντως δεν έχω προσέξει τίποτα. Για την Αμαλία μιλάμε, παιδί μου. Ξυπνήστε. Και πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να καταλάβει ότι ξέρετε κάτι. Πρέπει να φέρεστε πολύ φυσιολογικά. Ναι, 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 φυσιολογικά. Α, στη Χρυσάνθη θα πούμε τίποτα. Όλα στην ώρα τους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ψαρέψουμε την Νικολέτα. Το βρήκα! Θα οργανώσουμε ένα πολύ νόστιμο πικνίκ. Αγάπη μου, μπορείς τουλάχιστον τώρα να μην έχεις το νου σου στο φαγητό. Δεν εννοώ αυτό. Θα κανονίσουμε μία όμορφη εκδρομούλα. Θα καλέσουμε την Αμαλία, τον Σόλωνα, τον Αλκιβιάδη και την Νικολέτα. Φυσικά η Αμαλία θα προφασιστεί κάποιο λόγο για να μην έρθει. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι, θα ξεμοναχιάσουμε την Νικολέτα και θα μάθουμε τα σχέδια της Αμαλίας. Μεγαλοφιές σχέδιο. Ευχαριστώ, θεία. Εγώ βέβαια το ξέρω ότι αυτό εννοούσε, αλλά έτσι προσπαθώ να τις κάνω λίγο δίαιτα. Με το βατοπέδιο τι έκανες? Περιμένω εντολές. Ωραία. Κανόνισε γρήγορα να βγουν από τη μέση και οι υπόλοιποι μοναχοί. Και έτσι σας μένει ολόκληρη η έκταση μαζί με τη λίμνη. Και αν σου δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα.